Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας από το Athens Club, το Παλατάκι TV, απευθεία σύνδεση. Είτε Sport League, το παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε μαζί, είναι μεταξύ της ομάδας του Θεατρακίου και της νέας ομάδας, λέγεται Μπελβετεριακός. Άλλη μια ομάδα που χρησιμοποιεί την Βότκα Μπελβεντέρε ως λογοπαίνιο για το όνομα της ομάδας. Στην περιγραφή είναι ο Παναγιώτης Καναβός. Δίπλα μου ο Θοδωρής ο Πειρατικός, μαζί μας. Μαζί μας είναι και ο Νόντας. Και ο Γιάννης ο Ρούμε. Ήδη ξεκινάει, το Ατάκι γυρίζει πίσω. Την μπάλα για τους αντιπάλους του. Ελέγχεται από τον τερματοφύλακα, βλέπω την καλή μπάλα. Ακριβώς η μπάλα, να θυμίσουμε ότι είναι του Euro 2012. Να σε πείσουμε να είναι εντός του γηπέδου, να μην την πετάξει κάποιος απ' έξω το Θοδωρή και την πιάσουμε πάλι. Για το θεατράκι είναι ο Μίχος κατά το δοκάριο ψηλός, πανέχεται τον τερματισμό του. Είναι ο Κώστας ο οποίος έκανε το σουτ, ο Λούτσι, ο Αντώνης, ο Τζέρι, ο Ράφλας και ο Βου. Στον πάγκο κάθεται το βράδυ. Είναι ο Ράφλας και ο Τζέρι είναι στον πάγκο για το θεατράκι. Για τον Μπελβετεριακό, τέρμα είναι ο Αντώνης, ο Νίκος είναι επίσης στο ρόστερ, ο Δημήτρης, ο Νότης, ωραίο όνομα, Γιώργος, Φώτης και Βαγγέλης συνθέτουν το ρόστερ της ομάδας του Μπελβετεριακού, μια ομάδα καινούρια, θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί στο γήπεδο, στην παθητική του συμμετοχή, ο Μπελβετεριακός. Κάτι πονώντας, δύσκολο μάτς λέει ο Νόντας. Λούτσι έχει την μπάλα. Ο Λούτσι ο οποίος θα είναι ο προσφερειστής που θα πάρει περισσότερες φορές την μπάλα στα πόδια του. Ο Φώτης είναι ο διαιτητής. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι στα 6 φάουλ σε ένα ημίχρονο θα σφυριχτεί πέναλτι. Αυτός είναι ο κανόνας που ισχύει για το πρωτάθλημα του Intersport. Ο Αντώνης εκεί μετά την πάσα του Λούτσι, ψηλά η μπάλα, δεν παραμένει. Ο Αντώνης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κατευθείαν για τον αντίπαλο του Μονοφλάκα. Ο Θεατράκη, ο οποίος έχει κάνει ήδη μια νίκη στην πρώτη αγωνιστική, θυμάμαι καλά, την Μαδαγασκάρη. Ναι. Γύρισε στο παιχνίδι, έχανε πολλά στο παιχνίδι. Ωραίο σου ήταν. Πονηρό σου, τερματοφύλακα όμω. Σταθερό ο Αντώνης. Τα είχε βρει πάρα πολύ δύσκολα, έχανε με 8-12, το γύρισε τελικά, πανηγυρικά, πήρε την πρώτη του νίκη στο γύρι σήμερα για το 2-2. Ο Νότης είναι αυτός που έχει την μπάλα, corner, συγγνώμη, flag out. Ο Νότης ασουτάρει, ο Μίχος αποκρούει. Μπάλα στον Μήτρη, στην περιοχή καμία τύχη, Μήχος, ωραία παλιά για τον Αντώνη, πετάγεται με το κεφάλι. Συνηθισμένη του κίνηση ο Αντώνης. Ακριβώς τον Δωρή. Η κούπρα. Ο Αντώνης, ο center for, βασικός για το θεατράκι. Το λάθος για να δούμε, εδώ πάρα πολύ δυνατό, δυνατή κλωτσιά εκεί. Πήγε την μπάλα, έβαλε το πόδι του, δεν ήταν εσκεμμένο. Έβαλε το πόδι του εκεί, βγήκε δυνατά ο τερματοφύλακας. Ακριβώς. Και βρήκε το πόδι του. Αλλά φαίνεται γερό σκάρι ο επιθετικός. Ναι, νομίζω ότι εκεί θα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θα είναι ζημιά. Ευτυχώς για τον ποδοσφαιριστή σηκώθηκε. Ο Νίκος ήταν αυτός που δέχτηκε την κλωτσιά. Στην εκτέλεση. Είναι ο Βαγγέλης, η μπάλα είναι πλάγιο. Πλάγιο out. Στον πάγκο για τον Μπελβετεριακό είναι ο Φώτης και ο Γιώργος. Μπάλα στα χέρια του Μίχου. Ο Μίχος, ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντα του τερματοφύλακα και το θεατράκι μετά το δραματισμό του Μπούκλα. Θα το ευχηθούμε του καλού μου φίλου. Περαστικά. Ο Λούτσι, οι προσποιήσεις και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 το θεατράκι ανοίγει το σκορ. Με το Λούτσι,
Μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Αντώνη. Η πρωταθλήτρια ομάδα στο Athens Club ανοίγει το σκορ. Αλλάζουν την μπάλα τώρα ο Νότης, εξαιρετική ποδιά στον Κώστα. Κρατά την μπάλα ο Νότης για να δούμε. Κι άλλοι. Λούτσι. Το τάκλιν όμως, για να δούμε. Ωραίο το σούτ ήταν. Λίγο out. Το σούτ ήταν από τον Βου, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι εδώ με την μπλε φόρμα, με την μπλε φούτερ στη μεσαία γραμμή, στη σέντρα. Για να δούμε την αντίδραση του Μπελβεδριακού. Αυτό, ζητά συγγνώμη ο Βαγγέλης. Ζω επανάληψη, δεν κατάλαβε και τι έγινε. Δεν πήγε μπάλα μέσα, σωστά επισημαίνει ο Νόντας. Βαγγέλης θα διώξει, σκάει μπάλα παραλίγο εκεί, ευκνιδιάζει το Μίχος, προλαβαίνει το κόρνερ. Έχει υγρασία η αλήθεια, είναι εδώ στο Χαϊδάρι. Όσο ανεβαίνουμε εκεί στο δάσος, η υγρασία είναι αισθητή. Το Λούτσι εδώ, έχει πέσει ο Αντώνης σε αυτό το παιδί. Ο Λούτσι κράτησε ψυχραιμία, το έκανε το 2-0. 2-0 με δεύτερο, το δεύτερο προσωπικό γκολ του Λούτσι. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Στην μπάλα είναι ο Νίκος, θα το κάνει κατευθείαν, δύσκολο. Συρτά, ζεσταίνει το Μίχο. Λούτσι, κοιτάζει τις επιλογές του. Αντώνης εξαιρετικά. Βάζει πίσω. Μπαλιά, καμία τύχη για τον Κώστα, το νούμερο 6. Ψηλός. Στον πάκο πέρασε πάλι ο Βου. Ο Ράφλα συνεχίζει να είναι στον πάκο, μέχρι έχει μπει ο Τζέρις μέσα. Η παλιά καθόλου καλή, πάλι στον Μίχο, δεν έχει την ψυχραιμία εκεί ο Περιπετριακός. Τρώει μια κλωτσιά ο Κώστας, το βλέπει ο Φώτης, είναι στην μπάλα τα μπροστά του, εκτελήθηκε η φάση. Πήγαινε στην μπάλα εκεί ο Νίκος. Ο Αντώνης είναι τώρα στην μπάλα πάνω. Τελέσει το φάουλ. Δύο παίκτες στο τείχος. Στο εξωτερικό. Αλλά χτύψε πάνω στον τείχο. Στον Νίκο. Λούτσι. Σούτι κόντρες. Μπάλα στον Γιώργο. Ο Τζέρις τώρα. Ο Γιώργος πέρασε το παιχνίδι για τον Μπελβεδριακό. Ο Τζέρις στο σούτ. Μπάλα out. Πολύ καλό σούτ. Νότης για τον Νίκο. Αλλάζει την μπάλα τελικά στην περιοχή, τρομερό γκολ. Ο Γιώργος με το που μπήκε στο παιχνίδι κάνει τον γκολ. 2-1 μειώνει η ομάδα του Μπελβεδεριακού. Μια φάση η οποία δεν προμείνει σοβαρό κίνδυνο, μπορούσε να, η ανασταλτική λειτουργία του Θεατρακίου να είναι πιο στιβαρή. Αν τον Τζέρι προσπαθήσει να γυρίσει, ξανά η μπάλα στα πόδια του, γυρίζει πίσω για τον Νίκο. Θα προωθηθεί, θα κάνει το σούτ ο Μίχος, δοκιμάζει το πόδι του. Έκανε το συντομίκο, το δοκίμασε, γιατί δεν υπήρχε κάποια κίνηση. Δημήτρης, εκεί θα χάσει την μπάλα ο Περιπεδριακός και τώρα ο Λούτς και πάλι. Κάνουμε, Τζέρις κατευθείαν, εξαιρετικό, γκολ 3-1 Θεατράκη. Σκόρερ ο Τζέρις, ασίστ ο Λούτσι.
Ήταν δίπλα του αριστερά του ο Αντώνης, προτίμησε στην απέναντι πλευρά που είχε πιο πολύ χώρο εκεί ο Τζέρης. Καλά έκανε. Λούτσικ, πανέξυπνος παίχτης, από τους καλύτερους παίχτες του πρωταθλήματος. Ωραία, εξαιρετική ποδιά το Λούτσι, φοβερή. Το σουτ, ξαφνικό δυνατό. Μπάλα πέρασε out. Και έχουμε και αλλαγή. Πρώτα δευτερόλεπτα συμμετοχής για τον Ράφλα. Είναι ο αδερφός του Μπούκλα, ένας από τους αδερφούς. Μήχος. Ο Ράφλας στην πρώτη επαφή με την μπάλα θα χάσει. Θα δούμε το Βαγγέλη. Εξαιρετική πολύ, τρίπλα το αριστερό. Καλύτερα δεύτερη πόρτα δεξιά. Πολύ ωραία φάση εδώ για τον Βελβετεριακό. Ο Νίκος ήταν, συγγνώμη, συγχωρείτε, μοιάζουν λίγο οι δύο παίκτες. Δευτεροδοκάριο Νότης με τη μία. Out. Φοβερή φάση. Ευκαιρία εδώ. Ο Ράφλας, ο Τζέρι, πίσω για τον Λούτσι. Παίζει παντού, έχει αυτόν τον ελεύθερο ρόλο. Τζέρις, οι κόντρες δεν θα τον ευνοήσουν. Γιώργος τώρα. Και ο Δημήτρης, με συγχωρείτε, με το κόκκινο είναι ο Δημήτρης. Γιώργος χάθηκε στον πάγκο. Ο Αντώνης θα περάσει εξαιρετικά, θα γυρίσει για τον Τζέρι. Σαν σε προπόνηση το 4-1. Ο Θεατράκη έχει βάλει τις βάσεις για μια νίκη πάρα πολύ σημαντική. Θα θελήσει να τελειώσει το παιχνίδι από πολύ νωρίς από το πρώτο μήχρονο. Μήχος με δεύτερη προσπάθεια. Μπάλα στον έλεγχο του, τώρα ο Τζέρι, ο Λούτσι και ο Ράφλας. Να τους παλιά. Μιλάει και για τον Βελβετριακό. Δύσκολα τα πράγματα για την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα. Πέσανε και στα βαθιά, πρώτο παιχνίδι με τους πρωταθλητές. Ο Ράφλας θα κλέψει χωρίς φάουλ. Δεν θα προλάβει ο Τζέρις. Με πλάγιο. Κόντρα και ο Νότης προλαβαίνει, προστατεύει. Τελικά πλάγιο, θα μπορούσε να ήταν και πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα να είχαν την μπάλα εκεί. Ο Αντώνης, νέο πλάγιο του Θεατράκη. Τζέρις. Σουτάρει τώρα, μπάλα out. Νότης. Κατευθείαν πάνω το Λούτ στα 4 τέταρτα του γηπέδου πιέζει το Θεατράκι. Κάνει την μπάλα ο Τζέρις τώρα. Θα του κλέψει ο Νότης. Μάτι φίλε. Αντώνης, ο Νότης απλώνει το πόδι του. Τζέρις και ευκαιρία, γκολ. 5-1. Εντάξει, σωστός. Ωραία, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ωραία, έχει βγει το πρόγραμμα καθόλου, ξέρεις. Έχει βγει το πρόγραμμα, αλλά δεν έχουν βγει ώρες ακριβώς. Οι αγωνιστικές έχουν βγει. Πώς παίζουν οι κάθε ομάδα. Και πάλι το σουτ. Στο εντζ ώρες, στην εφαρμογή θα το δεις. Απλά, τι ώρες έχουν βγει. Καμία τύχη προσπαθεί να κάνει ο Μπελβετριακός με τη μία να σουτάρει, να απειλήσει τον φύλακα. Εντάξει, καλώς. Θα σε πάρω το δεύτερο πάλι. Αλλά από το καινούριο χρόνο θα έχω βγάλει εκτυπωμένο όλο το πρόγραμμα. Ναι, ναι. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Δύο εβδομάδες, γιατί είναι Κυριακή και είναι. Πέφτει κατευθείαν. Ναι. Οπότε εκεί θα έχουμε δύο εβδομάδες. Δεν πειράζει να έχουμε και εμείς πρόγραμμα. Όχι, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Βαγγέλης. Θα κλέψει εκεί ο Βου, ο οποίος ξαναπέρασε το παιχνίδι. Στον πάγκο είναι ο Κώστας και ο Τζέρι. Πάλε για τον Ράφλα, με τη μία πίσω στον Μίχο.
Καθιά παλιά με στόχο τον Αντώνη. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Μπερβετεριακός κερδίζει το πλάγιο. Πρέπει να γίνει λίγο πιο εφάνταστος για να μπορέσει να απειλήσει τον Μίχο. Ο οποίος πέρα από το γκολ που έχει δεχτεί δεν έχει απειληθεί και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Για να δούμε τώρα, δύο μέναν, ο Νότης η προσποιήσεις, όχι. Θα μπορούσε να δώσει την πάσα εκεί στον Γιώργο. Προτίμησα να το τελειώσει μόνος του, να κάνει την τρίπλα. Ο Αντώνης παίζει το 1-2 με τον Λούτσι και πάλι ο Λούτσι στο δεξί. Θέλει να πατήσει, όχι. Κάνει προσποίηση εξαιρετικά. Το σουτ πάνω του δοκάρι, το οριζόντιο του Αντώνη. Ο Βαγγέλης τώρα. Θα χάσει την Παλαβού και τώρα ο Λούτσι. Φοβερή κίνηση. Το σουτ αποκρύει ο Αντώνης σε κόνερ. Οποιαδήποτε στιγμή θέλει στο θεατράκι να βγει μπροστά, το πραγματοποιεί. Ο Αντώνης είναι στο κόνερ. Λούτσι. Το αριστερό το σουτ στην πλάτη του Νότη. Πλάγιο. Ο Αντώνης χάστη κόντρα. Ο Γιώργος δοκίμασε από πολύ μακριά να απειλήσει τον Μίχο. Καμία τύχη. Λούτσι και πάλι για τον Μίχο. Ποιος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν τον απειλεί κανένας να τον πιέσει. Λούτσι θα κάνει την κίνηση εκεί ο Βου. Ο Λούτσι προτιμάει μόνος του. Κρατάει την μπάλα, περνάει, θα κερδίσει το πλάγιο. Όχι, θα χάσει το πλάγιο, ήταν διπλή κόντρα, εγώ δεν το είδα καλά. Ο Γιώργος ήταν εκεί, του απέσπασε την μπάλα. Ο Βαγγέλης και ο Γιώργος παρακινδυνευμένο αυτό, εκεί ήταν... καρτερούσε ο Αντώνης. Ω, καμία τύχη αυτή παλιά, πάρα πολύ άστοχη, απελπιστικά άστοχη. Ωραίο το κοντρόλ από τον Μίτσο, εκεί πήγε κατευθείαν μπάλα. Out! Ο Νότης έχασε τρομερή ευκαιρία για να μειώσει. 5-1 ακόμα. Βου. Λάθος τώρα, δεν λειτουργήσε ορθολογικά. Μπάλα στον Αντώνη. Στον Αντώνη τον Πορτιέρο, να μην μπερδευόμαστε. Η παλιά είναι καταπληκτική για τον Λούτσι και το γκολ δεν θα χαθεί. Το πιο εύκολο γκολ στην καριέρα του Ράφλα ήταν αυτό. 6-1. Με το που πέρασε η παλιά εκεί του Αντώνη στον Λούτσι, τα πράγματα απλοποιήθηκαν στο έπακρο. Ήταν μόνος με τον Ραφλάκα, καμία τύχη. 6-1, πάρα πολύ εύκολη η δουλειά για το θεατράκι. Ο Αντώνης θα προλάβει, όχι. Πάλι καλή προσπάθεια, δεν τα παρατάει εκεί. Παρότι να πούμε ότι το θεατράκι συμμετέχει σε 3 τουρνουά, παρακαλώ. Στο Athens Club του, εδώ πέρα δηλαδή, στο δικό μας το κανονικό, στο Intersport. Πες ένα άλλο, πες. Εκτός, και είναι... Και σε ένα άλλο μίσο στο Περιστέρι. Και άλλο ένα Ίντερσπορ. Σε άλλο ένα Ίντερσπορ. 4. Σε 2 Ίντερσπορ. Σε 2 Ίντερσπορ. Παναγία. Όρεξη να έχει. Όρεξη να έχει. Χρήματα ενδεχομένως. Εντάξει, να πούμε ότι έχει κερδίσει έκπτωση 50%. Ποια ομάδα το παίρνει το κύπελο, κερδίζει αυτόματα 50% για το επόμενο πρωτάθλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κίνητρο για να συνεχίσει να υπερασπιστεί τον τίτλο, να διατηρήσει τα σκύτρα. Και ο Λούτσι τώρα είναι μόνος του, ο Κώστας εκεί, λίγο πιο αριστερά του εκεί.
Τάτα το 7-1 στάντερ. Νότης στην περιοχή, τρίπλες. Προσπαθεί την μπάλα με το σώμα του, μια χαρά. Μέχρι να διώξει την μπάλα. Ο Λούτσι. Ο Μίχος έχει προωθηθεί αρκετά. Πάλι το σούτ από Μίχο. Έχει βαρθεί να βάλει ένα γκολ και εκείνος. Επιτρέπονται αυτά στην παρούσα φάση. 6-1 κερδίζει το Θεατράκι. Ο Νότης δεν θα κατεβάσει καλά την μπάλα με τον Μυρό. Θέλησε να την κατεβάσει ο Νίκος. Κώστας ο σούτ πάνω στον Αντώνη και πλάγιο για το Θεατράκι. Λούτσι. Τα πέντε πλευρά είναι ο Βου μόνος του. Ο Αντώνης θα περάσει. Δεν θα προλάβει. Πλάγιο για τον Μπελβετεριακό. Δημήτρης για τον Νότη τώρα. Ο Νότης έχει πάρει τις περισσότερες μπάλες για τον Μπελβετεριακό. Λάθος που διάβασε τη φάση. Νότης πάρα πολύ καλός τεχνίτης. Ωραία ο Νίκος, θα γυρίσει, κόρνερ. Στην εκτέλεση ο ίδιος, αν και ψηλός. Στον Νότη. Αυτό που γίνεται πάντα είναι ότι σε τέτοιες φάσεις ο επιτιθέμενος, αυτός που θα κάνει το σούτ, γυρίζει λίγο, στρέφει λίγο το σώμα του προς τα πίσω, με αποτέλεσμα η μπάλα να μην καταλήγει εκεί που θέλει, αλλά αρκετά ψηλά. Να κάνει λίγο πιο μπροστά το σώμα, δεν πρόκειται να πάει μπάλα εκεί. Αυτά είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Λούτσι θέλησε να λειτουργήσει αλτρουιστικά, να κάνει την assist για τον Κώστα. Ο Μίτσος τώρα και ο Νίχος ανεβαίνει από την δεξιά πλευρά. Λάθος. Λούτσι με πολύ χώρο. Περάσει τον Μίτσο μόνο, ο Γιώργος έχει καταφέρει να το σπάσει την μπάλα κανένα δυο φορές. Νομίζω είναι φάουλ για τον Μπελβετριακό σε σχετικά καλό σημείο. 3 μέτρα περίπου έξω από την περιοχή του Μίχου. Θα δούμε πόσους παίχτες θα στήσει στο τείχος, μόνο είναι ο Βου. Θα πάει και ο Κώστας, νομίζω να περάσει μπάλα εύκολα από εκεί. Ακριβώς πάνω του πάει, Βαγγέλης χωρίς να το σκεφτεί. Ψηλά η μπάλα. Ακόμα μια φάση για τον Μπελβετεριακό, αλλά λίγο τραβημένη από τα μαλλιά. Ο Αντώνης εκεί αυτό το σουτ, είναι φαρμάκι, το πιάνιμος ο συνονόματος του νομοφυλάκας της αντίπαλης ομάδας. Ο Λούτσι, το τακουνάκι. Σιγά σιγά πάει ο Αντώνης, λες και κερδίζει η ομάδα του να προλάβει την μπάλα. Αυτό που ακούτε είναι ένα messenger. Να προλάβατε. Δεν θα πούμε ποιανού είναι, εννοείται αυτό. Μίχο, χτυπάει στο διχτάκι και πλάγιο. Ωραία η παλιά φτάνει στον Μίτσο, έχει βγει ο Μίχος. Ο Μίτσος, κόρνερ ο Μίχος. Έκανε μια πολύ μεγάλη απόκρουση. Γιώργος, out. Κάπως καταφέρνει εκεί να εισέλθει στα καρέ του Θεατρακίου Μπελβετεριακός, αλλά δεν είναι πολύ αποτελεσματικός. Λούτσι, Αντώνης, εκεί δεν χάνεται. Και τέλος του πρώτου μηχρόνου. Θεατράκι Μπελβετεριακός 7-1. Σε ένα παιχνίδι εύκολο για το Θεατράκι μέχρι στιγμής. Φώτης έχει σφυρίξει πάρα πολύ
σωστά μέχρι τώρα. Είχε παρούχα τώρα. Πρώτη φορά σφυρίζει στο Inter Sport League. Πολύ λίγο θα είμαστε μαζί σας για την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Όσο οι παίκτες του Κατακίου εκεί προσπαθούν να διατηρηθούν λίγο ζεστή. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Τι βλαλά για τα ναηλάκης με κουφάλα. Όλα έτοιμα να, σχεδόν όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Φώτης τους παροτρύνει. Τώρα ο Μπελβεδριακός θα γυρίσει την μπάλα στον Μίχο. Ακριβώς όπως έκανε και το θεατράκι. Η αρχική πεντάδα για το θεατράκι είναι ο Τζέρις, ο Αντώνης, ο Ράφλας, ο Λούτσι και ο Μίχος. Για να δούμε πολύ πονηρή παλιά. Το Τζέρι δεν κλείνεται, φίλε, είναι ξένο. Ο Τζέρι. Α, είναι όμως είναι κάποιο Τζέρι. Α, αυτό. Εντάξει. Πρώτα τα βάλα. Βάλε ένα out. Και για τον Μπελβεδριακό είναι ο Αντώνης, ο Νότης. Έχει περάσει το παιχνίδι και ο Φώτης, ο Μίτσος και ο Αντώνης. 7-2, πστ, γκολ. 7-2, το χάσαμε λιγάκι εδώ. Μειώνει ο Μπελβεδριακός. Πώς θα μου το χάσει.
βγάζει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μίτσος, Μακέλης, ο Νότης, Μίτσος, ωραία, πίσω, ο Νότης. Πάλι μπάλα πίσω για τον Αντώνη. Λάθος εδώ. Ο Τζέρι. Προστά το είπα τώρα. Όχι ο Τζέρις. Ο Νόντας είναι εδώ να μας διορθώνει. Καλά κάνει. Ουφ, Παναγία. Και πάλι ο Τζέρι. Αυτά δύο το σκορ. Ο Βελβετεριακός έβαλε το γρήγορο γκολ. Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του. Έχει να ανέβει ένα Γολγοθά. Και ειδικά κόντρα στη συγκεκριμένη ομάδα. Αντώνης. Το σουτ. Μονοκόμματο. Όχι μονοκόμματο. Δευτύπολο. Αυτό ήταν η σωστή λέξη. Out. Ωραία, εξαιρετικά. Ο Φώτης αφήνει για τον Μίτσο. Ο Νότης. Νότης και Φώτης μοιάζουν λιγάκι. Πλάγιο. Μίτσος. Γέλης, Μίτσος, στη μεσαία γραμμή ο Νότης, πάλι για τον Μίτσο, ωραία, θα δούμε την παλιά. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, το 7-2 παραμένει. Τζέρι, ωφελείται από τις κόντρες, δίπλα του Λούτς, εκεί πάει μπάλα. Πίσης, Τζέρι, έχει βγει ο Αντώνης, δύσκολα τα πράγματα. Κόντρα τον Αντώνη, τον center four, εξαιρετικά περνάει. Γυρίζει, έτοιμο γκολ για τον Τζέρι, 8-2. 8-2 το θεατράκι. Βάζει ακόμα ένα γκολ. Στα 6 γκολ διαφορά και πάλι. Εύκολο το απόγευμα, το Κυριακάτικο. Και η μπάλα out, ακόμη μια ευκαιρία, κάθηκε από τον Τζέρι. Για να κάνει το 9-2. Θεατράκι, όπως όλα δείχνουν, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, η αλήθεια είναι. Χέρι το δείχνει, το δίνει πάρα πολύ καθυστερημένα. Ο Φώτης. Στον Μίχο, από ό,τι πρόλαβα να ακούσω με την άκρη του αυτιού κάποια θηλυκή παρουσία από το θεατράκι, νομίζω ότι θέλει να μάθει πως είναι το σκορ. Άμα είναι, μπορεί να έρθει εδώ να τη δούμε, να μας πει, να μας ρωτήσει, να της πούμε. Μας θέλω. Μίτσος θα χάσει την μπάλα. Θα την τσιπήσει και πάλι παραλίγο. Αντώνης απέναντι. Τζέρι θα χάσει την παρέντα. Έχει μπει και ο Ράφλας. Έχει στην άμυνα. Μίτσο στο σουτ κάτω από τα πόδια του Μίχου. Μάλιστα 8-3. Δεν λειτουργήσε εδώ πάρα πολύ σωστά ο Μίχος. Αποτέλεσμα να είναι λίγο χαλαρός έως πολύ. Να δεχτεί αυτόν τον γκολ, δεν επιτρέπεται για την κλάση ενός τέτοιου τερματοφύλακα. Ο αντικειμενικά είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας ο Μίχος. Να δέχεται τέτοια γκολ. Μίχο προσωπικά τον είχα δει πρώτη φορά όταν κάναμε εκφώνηση μαζί με τον θρυλικό Τσόλε στον τελικό.
του Athens Club πριν περίπου 2 μήνες. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η άλλη φιναλίστ. Το θεατράκι. Μας θυμίσει εδώ. Ο Γιάννης, ο Ρούμα. River Clay, μπράβο, River Clay. Βαγγέλης, ωραία για τον Νίκο. Όχι, όχι. Καλή σκέψη ήταν να δώσει κατευθείαν στον Μίτσο. Αλλά μπερδεύτηκε με τον Πάκο, ακριβώς. Λούτσι. Κολλάει μπάλα στον Αντώνη. Ωραία, και αν πέναγε η μπάλα τον Βαγγέλη με αντίπαλο του Τζέρι, θα ήταν με φάτσα με τον Μίχο. Ο οποίος θέλησε εκεί να εντυπωσιάσει τον συνάδελφό του. Κόντρα για τον Τζέρι τώρα, σκυλή, πραγματικό. Θέλησε να γυρίσει για τον Αντώνη, ο Νότης είναι εκεί. Και πάλι καλή σκέψη. Και κάθεται στον πάγκο. Μπαίνει με την ολοκληρωτική κίτρινη εμφάνιση ο Γιώργος. Ενώ έχει μπει και ο Βου. Πόσες αφήνει για τον Μίχο. Η παλιά, εκεί σηκώθηκε ο Αντώνης και ο Νότης, πήρε την κεφαλιά ο τελευταίος, παραχωρεί το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι ο Λούτσι θα σουτάρει, δεν είναι καλό το σουτ με το αριστερό. Το κακό του πόδι είναι το αριστερό. Τέλος πάντων. Τα λέει εκεί με το Φώτη ο Αντώνης. Το ένα τέμα στο άλλο, out. Ο Λούπι έβαλε. Μίχος και Λούτσι. Χαλαρά πάνε πάνω στην μπάλα οι παίκτες του Μπελβεντεριακού. Ο Γιώργος παραχωρεί το πλάγιο, κερδίζει κεφάλι. Έχει κερδίσει όλες τις κόντρες ο Γιώργος εδώ που τα λέμε. Και από τον Λούτσι, στο πρώτο μήχρονο. Ο Αντώνης παίρνει ωραία την μπάλα στο πόδια του, θα δοκιμάσει το σουτ. Πάρα πολύ out. Ο Γιώργος ωραία τον 1-2 με τον Νίκο. Ζυγίζει το σουτ. Δεν σημάδεψε καλά, πέρασε out. Έχουμε δει φάση, η αλήθεια είναι, κατέρωθεν. Ο Βου θέλησε να βρει τον Αντώνη, δεν έκανε την κίνηση, ήταν δυνατή η παλιά. Το παιχνίδι, η αλήθεια είναι, πέρα τα παρόλα τα γκολ που έχουν μπει, 11 συνολικά, δεν έχει, μας έχει προσφέρει και το καλύτερο δυνατό θέαμα. Η ουσία είναι η νίκη και ας έρθει και με 0.5. Να δούμε εδώ, ο Γιώργος πρόλαβε τον Λούτσι πριν πάρει την μπάλα και απειλήσει την άμυνα του Μπελβεντεριακού. Λούτσι αργεί για τον Αντώνη, το σουτ ψηλά η μπάλα. Δίνει συνέχεια ο έτερος Αντώνης. Κώστας, ψυχραιμία, ωραία, ο Γιώργος, για να δούμε την επίθεση αυτή, ψιλοχάνει την μπάλα, θα κάνει το σούτ εκεί με περένταση, ο Μίχος παραχωρεί το κόρνερ. 8-3. Πίσω η μπάλα στον Νόντι που είναι ολομόναχος. Ωραία η παλιά για τον Μίτσο. Θα γυρίσει, να το το γκολ, 8-4. Μειώνουν οι παίκτες του Μπελβεντεριακού. Double score. Για να δούμε αν μπορούν με κάποιο τρόπο να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχουν να βάλουν 4 γκολ ακόμα. Λάθος, κερδίζει
την κατοχή ο Μπελβεδεριακός. Γιώργος θα κάνει το σουτ, ωραία πέφτει στην δεξιά του πλευρά ο Μίχος, επαγγελματική απόδοση. Μίτσος, αντίπαλο τον Κώστα. Στην περιοχή εκεί δυστυχώς για τον Μπελβεδεριακό ο Γιώργος δεν κάνει καθόλου το κοντρόλ, μπάλα περνάει κάτω από πόδια του. Αν έκανε εκεί και γυρνούσε, ήταν ήδη μέσα στην περιοχή, μπορούσε να κάνει τον γκολ. Εντάξει, του άρεσε. Το πήρε. Του άρεσε. Θα γυρίσει και είναι μόνος του. Πώς κατάφερε να χαθεί αυτόν τον γκολ και για να δούμε τον Αντώνη. Ο Νότης θα του κλέψει την μπάλα. Ήταν 3-1 εκεί. Μόνο με τον Βου. Παρ' όλα αυτά δεν πήγε τον γκολ. Το 4. 8-4 και ευκαιρία και για το 5. Πολύ ωραία. Ακόμη μια ευκαιρία. Εδώ η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα από το γύρισμα του Φώτη. Θέλεσε να γυρίσει τον Νίχο. Λούτσι εξαιρετικά περνάει, αδειάζει. Ο Αντώνης. Λίγο βαρύ το βλέπω. Ναι, λίγο δεν είναι στην καλύτερη βραδιά η αλήθεια είναι. Δεν έχει στοίχη σε αυτό όμως το θεατράκι. Νομίζω παίζει δεύτερη αγώνα και το θεατράκι ολόκληρο. Μάλλον δεν ξέρω, παίζανε και πριν. Ναι, παίζανε 6 ώρα. Παίζανε 6 ώρα. Έχει βαρύνει ο Αντώνης. Χαρά στο κουράκι τους πάλι κερδίζουν, έτσι. Πόσο θέλεις να πει. Πρέπει να θέλει 5-6 λεπτά. Άρχισαν οι πρώτες. Αντώνης. Λούτσι. Δίπλα του για τον Βου. Οι κόντρες, ο Γιώργος. Κόντρα του Βου και out. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει λίγο ψάκα να σε 44, τίποτα μπορούμε να κάνουμε. Ο Μίχος, πως του ήρθε η μπάλα, την πέταξε κατευθείαν προς το αντίπαλο τέρμα, out. Μίτσος. Ωραία, εκεί δεν υπάρχει φάουλ, αλλά το πλασέ είναι εντελώς άστοχο. Εκεί εκτόπισε με το σώμα του τον Βου. Ο Νίκος, μπορεί να ήταν και ευθετικό φάουλ. Αυτό είναι στην κρίση του διαιτητή. Δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω. Μίτσος. Κατευθείαν ο Νίκος θέλησε να ψάξει. Θα βρει τον Γιώργο. Μίτσος με το αριστερό θα σουτάρει. Μπάλα πιέζει ο Μπελβεδεριακός, η αλήθεια είναι. Υπάρχει μια χαλάρωση στα πόδια του Πετρακίου. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν το μάτς που είχε πριν. Πόσο δύσκολο και να ήταν ή να μην ήταν, δεν πάβει να έχει βαρύνει τα πόδια των πρωταθλητών. Λάγιο πίσω τον Νίκο στον Νότι. Αντώνης. Έχει πει και ο Φώτης, παίρνει την μπάλα. Θα γυρίσει για τον... θα αλλάξει για τον Νότι. Η παλιά είναι εξαιρετική. Το χέρι νομίζω. Τίποτα. Φώτης, όχι. Κώστας δεν θα περάσει από το Φώτη. Θα πάρει τώρα την μπάλα και βγαίνει μόνος με τον Λούτσι, μυρίζει γκολ. Λούτσι, απίστευτη ενέργεια. Με μία μόνο προσπίση πέταξε κάτω τον Αντώνη και έκανε το 9-4. Εκεί σε εισαγωγικά ψάρωσε ο Πορτιέρο, έχασε γκολ μεγάλο. Λούτσι. Ναι. Κάνει την προσποίηση, πέφτει ο Αντώνης με μία κίνηση. Και τελειώνει τη φάση σε άδειο τέρμα. Επίδειξη κλάσης από τον Λούτσι. Μίχος. Λούτσι. Έχει και καλό τερματοφύλακα το θεατράκι και δεν ναι, υπάρχει. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα για τις αντίπαλες ομάδες εκεί.
το σουτ, ο Αντώνης με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει και ψάχνει κατευθείαν τον Νίκο προς τα πίσω, το κοντρόλ, το πλάγιο για το θεατράκι. Έχει αντί τη διάπτωση ο Νίκος, ο Λούτσι γυρίζει την μπάλα στον Νίκο. Ράφλας, τον Λούτσι, χαλαρός εκεί, έχασε το μπάλα. Έχει κάνει πάρα πολλά, δεν θα το πει κανένας τίποτα γι' αυτό. Ο Νότης με το χέρι. Ο Φώτης, ο διαιτητής, δείχνει χαρακτηριστικά με την κίνηση του δεξιού χεριού ότι έφερε την μπάλα. Κολλητό. Ότι τη μάζεψε εκεί τον αγώνα. Ο Αντώνης, για να δούμε. Είναι τρεις παίκτες ο τείχος, όχι ο Λούτσι θα πάει, το αριστερό. Η απόκρουση εκεί φοβερή. Ο αμυντικός την έβγαλε. Ο αμυντικός. Φάνηκε να είδε ένα χέρι, δεν το είδα καλά. Αντώνης, θα γυρίσει. Επικίνδυνο το πάλι. Κόρνερ. Ευτυχώς ήταν στην πηγή για την μπάλα. Ήταν εκτός. Ο Φώτης δεν θα γυρίσει καλά, θα το Ράφλας θα κλέψει, εξαιρετική προσπάθεια με το πόδι ο Αντώνης, μεγάλη απόκριση. Κάτι έχει σφυρίξει και ο Φώτης. Νομίζω είναι η δεύτερη φορά που πέφτει τάκινγκ στη μεγάλη περιοχή ο παίκτης. Η πρώτη βέβαια δεν ήταν διεκδικήσιμη, αλλά τώρα είναι διεκδικήσιμη και κάνει τάκλινγκ. Η αντίδοξη ήταν. Επάλλον είναι στην περιοχή όμως. Παγορεύονται. Έφερε πέναλτι. Το έδωσε έμεσο εκεί γιατί ήταν κάτω ο παίκτης και την έδιωξε. Α, έχει έδωσε. Δεν ήταν τάκλινγκ. Το παίκτη ήταν ουσιαστικά. Παντώνης, Τζέρι. Με τα πόδια. Δείχνει να έχει χτυπήσει εκεί λίγο ο Νότης, συνεχίζει. Μόνος του εκεί ο Νίκος. Θα γυρίσει ο Μίχος με το αριστερό χέρι σε κόνερ. Φώτης. Καμία τύχη του Ροκανατζέρι. Δύσκολα τα πράγματα τώρα. 3-1, δύσκολα. Κίνδυνος εδώ, πολύ ο Νότης ωραία. Σώζει την ομάδα του. Γρανίτης εκεί ο παίκτης. Και κάνει και τις τρίπλες. Και άλλη τρίπλα στον Τζέρι. Εντυπωσιακός, πάλι τα κυλά του, ο άνθρωπος είναι... Καμία σημασία. Πολύ τεχνητής, πραγματικά. Νομίζω έχει δώσει χέρι, πέναλτι. Ναι, γιατί δεν σαν έτσι δεν φάσουν. Ναι, μας έχει τρελάνει σήμερα, αν έχει το πόδι. Ο Αντώνης μας λέει εδώ. Μα, 2-3 λεπτά πρέπει να φέρει κρέλο. Φάουλ εκεί έχει δώσει πέναλτι. Ο Νότης είναι πάνω στην μπάλα. Για χέρι του Ράφλα. Καθόλου σωστή η απόφαση σύμφωνα με το θεατράκι. Ωραίο, την έσκαψε έξι, εκεί, φανταστικό, αλλά για κρίν φαλκέ. Πολύ έξυπνο. Δεν του πέτυχε βέβαια, αλλά πολύ έξυπνο το παίκτης. Αυτό που μας είπε εδώ ο Γιάννης Ορούμε πάρα πολύ σωστό, θύμισε τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή του Φούτζαλ, τον Φαλκά, τον Βραζιλιάνος. Όντως, όντως. Βραζιλιάνος ή Πορτογάλος. Α, είναι ο Βραζιλιάνος, σωστό. Που είχε βαρέσει ένα φάουλ, νομίζω θα το έχετε δει όλοι. Λάθος εδώ, τραγικό. Αντώνης ούτε τώρα θέλει να ξυλωθεί, δεν είναι σε καλημέρα. Βαγγέλης, τα σουτάρει με πόδια. Για πολύ λίγο η μπάλα δεν χτύπησε στο πάνω δεκτάκι. Τζέρι, Αντώνης. Το μύτο, δεύτερη προσπάθεια, μπλοκάρει ο Αντώνης, πάλι το ίδιο σκηνικό, κάνει το κολυμπάλα, Λούτσι. Αντώνης και γκολ, το έβαλε επιτέλους ο Αντώνης. Κάνει το θεατράκι, Μπέλβε 314.
και διψήφιο αριθμό τερμάτων κατάφερε να επιτύχει το θεατράκι. Τον Αντώνη, 3 λεπτά λίγο ο Φώτης. Το παιχνίδι έχει κριθεί. Το θεατράκι θα διπλασιάσει τις νίκες του στο Indie Sport League. Θα πάει στους 6 βαθμούς όπως όλα δείχνουν, έτσι. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο πολλά γίνονται, αλλά 3 λεπτά δεν είναι αρκετός χρόνος. Παίζουμε μπάσκετ. Για τόσα βούλ. Ακριβώς. Παίζουμε μπάσκετ. Ο πατέρας σας πήθηκε είναι που πέρασε μπάλα πάνω. Γέλης εκεί, τρίπλες. Ακούστηκε από το σπίτι σου. Ανοίχω σαντά αργά. Διαδικατσικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά. Ο Μίχος, κοιτάξτε, έχει βγει. Χάσει την μπάλα. Λούτσι. Τζέρι. Πλασέ. Ωραίο γκολ. Πήρε φάλσο η μπάλα, ξεγέλασε τον τερματοφύλακα. Πρόλαβε εκεί, αν και δεν ήταν πολύ, πάρα πολύ μακρινή απόσταση. Ήταν δυνατό και φατσαριστό το σου, νομίζω. Ναι, ναι, εκεί. Θα πιστέψω ότι βλέπω. Ζουλευθνηδίας, 11-4. Φάουλ για τον Βελβετριακό. 0-1 ήταν. Μπερδέθηκε γιατί με το που ήταν λίγο η κλωτσιά, ο Φώτης σφύριξε. Λούτσι, για να δούμε, Τζέρι. Θα μπορούσε να σουτάρει από εκεί. Ακριβώς. Ένα δύο μες στην περιοχή. Από πολύ δύσκολη γωνία επιχείρησε να σκοράρει. Χαιρετούμε, καλυκτούμε. Τεράστιο Νόντα. Μπάλα χτύπησε στο διθάκι, ο Φώτης το υποδεικνύει αμέσως. Ο Νόντας από τους καρτέλ βοηθάει. Βοήθησε και τις Δρακόμπαλες, τη μεγάλη νίκη την Μπιστρίτσα. Εντάξει, είναι και πότε θα την πάρεις. Αυτή πάντα είναι. Αυτή και την Τζέρι. Ράφλα, Τζέρι. Τρίπλες, δύο μέναν τώρα. Φοβερός ο Λούτσι εκεί, δείχνει ότι ξέρει και άμυνα. Κάλυψε πάρα πολύ ωραία και τον αντίπαλο παίχτη και την μπάλα. Είχε μάτια και στην πλάτη. Νότης. Πολύ καλός αυτός. Πάρα πολύ καλός. Να δούμε τον γκολ εδώ. Πολύ, πολύ ψυχρός εκτελεστής εκεί. Ο Μίτσος μειώνει σε 11-5. Πολύ άνεση τον γκολ. Κρύο αίμα εκεί. Ένα γκολ εκεί, σωστό. Δεν αγχώθηκε καθόλου ο επιθετικός. Συρρυκνώνει λίγο την διαφορά των τερμάτων εκεί. Δοκάρι και έξω. Καλή ευκαιρία. Ευκαιρία από τον Τζέρι. Θα περάσει ο Μίτσος. Κερδίζει το πλάγιο. Πάρα πολύ λίγο μένει ακόμα. Ούτε δύο βόλτα. Μέση το ξέραμε. 11-5, μεγάλη νίκη για το θεατράκι. Είναι εδώ μπροστά μας στο χέρι του ο Νίκος. Ο Λούζα έχει Γκονζάλες του Παναθηναϊκού. Αναμνήσεις μεγάλες. Δύο νίκες λοιπόν για το θεατράκι. Συνεχίζουν στο Inter Sport League ακάθεκτοι. Ο Βελβετριακός ξεκινάει με τα αριστερό της υποχρεώσεις στο ξεχωριστό αυτό πρωτάθλημα που έχει την τύχη εδώ το Athens Club και το Παλατάκι TV να φιλοξενεί. Δεν έχει συγκρούσει κάποια πράγματα. Ακολουθεί. Πέντε τα θεατράκι τώρα ήδη. Το παιχνίδι με τις Κυφήνες. Δεν έλεγα να το κάνω τώρα. Ποιο θα παίξουν Κυφήνες, Θοδωρή. Κυφήνες. Μέσα. Τρίτη, τέταρτη πόρτα. Πώς θα καταλαβαίνεις
Κυφίνες. Πώς το λένε. Κυφίνες με Snakes παίζουν. Έχουν μία νίκη ήδη. Και Κυφίνες είναι μια μεγάλη ομάδα. Τι παίζουν τώρα με... Κυφίνες με Snakes. Αυτά λοιπόν από εμάς στην περιγραφή Παναγιώτης Καναβός. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι με τις Κυφίνες με τους Snakes. Στην περιγραφή θα είμαστε και πάλι μαζί σε πολύ λίγο. Αυτά από εμάς. Καλή σας συνέχεια.